πιάσατε. Με πιάσατε στα πράσα τη στιγμή που μαθαίνω για analytics. Τι είναι τα analytics? Μυρίζομαι καινούριο βιντεάκι. Για να δούμε λοιπόν. Google Analytics λοιπόν. Ένα εργαλείο από την Google. Είναι free, το ενσωματώνουμε στην ιστοσελίδα μας, ένας κώδικας είναι, ο οποίος με το που ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα μας αρχίζει και καταγράφει τους χρήστες τους οποίους επισκέπτονται. Και τι μπορώ να δω εγώ? Μπορώ να μετρήσω μετατροπές, να έχω στατιστικά στοιχεία για το κοινό το οποίο με επισκέπτεται και να δω φυσικά τι από όλα αυτά που έχω στο site μου μέσα είναι πιο αποδοτικό. Αν μιλάμε για προϊόντα, ποια προϊόντα έχουν περισσότερο ενδιαφέρον? Έτσι, σημαντικά στοιχεία για να πετύχω πωλήσεις, για να πετύχω branding, για να αυξήσω την κοινότητά μου στο διαδίκτυο. Το Google Analytics χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο σαφώς και είναι ο λογαριασμός. Ο λογαριασμός μου λοιπόν είναι η ιστοσελίδα μου. Είναι για την ιστοσελίδα τάδε. Είναι η ιδιότητα που έχει να κάνει ουσιαστικά με τις μετρήσεις τις οποίες καταγράφω σε αυτή την ιδιότητα. Και τρίτον, βλέπω και το σκονάκι μου, είναι αναλυτικές προβολές. Τα στοιχεία, τα φίλτρα, τους στόχους και τις μετατροπές που θέλω να έχω με βάση την ιδιότητα που έχω επιλέξει για το λογαριασμό που παρακολουθώ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για να γνωρίσουμε ουσιαστικά τους πελάτες μας, τους ψηφιακούς μας πελάτες μας. Στο διαδίκτυο δεν έχουμε τη δυνατότητα να υποδεχτούμε τον Γιώργο, τη Μαρία, τον Κώστα. Έτσι, τους βλέπουμε όλους με ID. Δεν καθόμαστε όμως να παρακολουθήσουμε έναν ένα ποιος είναι, αλλά μπορούμε να δούμε συνολικά ποιοι είναι, πότε μπαίνουν, από πού μπαίνουν, πώς μας επισκέπτονται, τι κάνουν στην ιστοσελίδα μας και αν τελικά, εφόσον πουλάμε προϊόν, αγοράζουν το προϊόν μας ή όχι. Και αρχίζουμε και κάνουμε κάποιες συσχετήσεις για το τι πηγαίνει καλά και το τι δεν πηγαίνει καλά. Γενικά μας απαντάει σε 4 βασικά ερωτήματα. Ποιος, τι, πού και πότε. Αυτά τα 4 ερωτήματα είναι τα σημαντικότερα τα οποία μπορώ να αντλήσω από το Analytics έτσι ώστε να κάτσω να μελετήσω και να σχεδιάσω τα επόμενά μου βήματα. Σκεφτείτε να γνωρίζετε τι είναι αυτό που αρέσει περισσότερο στην ιστοσελίδα σας στους επισκέπτες και να πάτε να τους προσεγγίσετε μέσω του marketing, μέσω διαφήμισης με αυτά τα οποία τους αρέσουν. Αυτό κάνει το Analytics. Αυτό θα σας βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων σας και την επιβίωση της επιχείρησής σας σε μια ψηφιακή αγορά η οποία πλέον είναι παγκόσμια. Είναι λοιπόν οι επισκέπτες μας, είπαμε δεν είναι ο Γιώργος, δεν είναι η Μαρία γιατί δεν τους ξέρω. Αλλά ξέρω από πού προέρχονται, τι ώρες είναι διαθέσιμοι για να τους επικοινωνήσω, ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους, έτσι τα δημογραφικά τους στοιχεία. Ξέρω πάρα πολλά στοιχεία, μπορώ να ξέρω πάρα πολλά στοιχεία χρησιμοποιώντας το Analytics μου και να τους προσεγγίσω διαφημιστικά με την κατάλληλη διαφήμιση. Βασικό ερώτημα, εγώ έχω την ιστοσελίδα μου, πώς με βρήκανε? Με βρήκαν από τα social, με βρήκαν από τη διαφήμιση, με βρήκαν απευθείας, μπήκανε να με ψάξουνε. Το καλύτερο, αλλά σίγουρα τα άλλα αποδίδουν περισσότερο. Πρέπει να ξέρω πώς με έχουν βρει για να ξέρω ποιο κανάλι είναι αυτό το οποίο δουλεύει περισσότερο για μένα. Δουλεύει περισσότερο το YouTube, θα επενδύσω στο YouTube. Δουλεύει το Facebook, θα επενδύσω στο Facebook. Όλα αυτά πρέπει να τα παρακολουθώ και εκεί που βλέπω ότι πάω καλύτερα, εκεί πρέπει να επενδύσω για να μην κάνω άσκοπες δαπάνες και ακόμα να μην σπαταλάω το χρόνο μου ίσως καμιά φορά άδικα. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό. Ένα Gmail χρειάζεστε, μπαίνετε, δηλώνετε το λογαριασμό, είπαμε την ιστοσελίδα, σας βγάζει ένα κώδικα, τον ενσωματώνετε στην ιστοσελίδα εσείς ή ο προγραμματιστής σας και αυτό αρχίζει και δουλεύει
αυτόματα. Και εσείς μετά σας δίνετε η δυνατότητα, εσείς ή αυτός που θα κάνει την ανάλυση, να πάει να ρυθμίσει το τι θέλουμε να καταγράφει σε επίπεδο ιδιότητας αυτή τη στιγμή. Έτσι, αυτή τη φορά, συγγνώμη. Και μετά κάποιος, ο ίδιος μάλλον, που θα κάνει την ανάλυση, θα πρέπει να πάει να προγραμματίσει και να ρυθμίσει τις μετατροπές για να δούμε πλέον σε χρήματα, αν έχω απόδοση. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο με βοηθάει να δω πολλές πληροφορίες. Μπορώ να δω δημογραφικά στοιχεία, γεωγραφικά στοιχεία, τη γλώσσα που μιλούν, τα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούν, τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν. Είναι τρομερό εργαλείο. Δεν πρέπει να μην το χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση που διατηρείτε ιστοσελίδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα που κάνω την ανάλυση και το σχεδιασμό των επόμενων βημάτων, γιατί γι' αυτό παλεύω, να ξέρω ποιες σελίδες, ποιες κατηγορίες είναι πιο δυνατές. Σε αυτές λοιπόν μπορώ εγώ να πάω να προσαρμόσω και να ενδυναμώσω ίσως αδύναμες κατηγορίες. Είναι ένα εργαλείο το οποίο θα με βοηθήσει να καταλάβω αν τελικά το προϊόν το οποίο έχω ή την υπηρεσία την οποία έχω ταυτίζεται με το κοινό το οποίο έχω στο μυαλό μου ή αν διαφορετικά πρέπει να αλλάξω κοινό. Και φυσικά μπορώ να βρω ποιες ημέρες, ποιες ώρες είναι οι ώρες όπου οι χρήστες είναι ενεργοί. Είναι ενεργοί στη δική μου ιστοσελίδα και μπορώ εκείνες τις μέρες, εκείνες τις ώρες να ενημερώσω το blog μου, να βγάλω τις προσφορές μου, να κάνω πράγματα τα οποία θέλω να έχουν απήχηση. Μετρήστε την πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων σας marketing. Ορίστε στόχους στο Google Analytics για να κατανοήσετε εάν ο ιστότοπός σας συμβάλλει την επίτευξη των επιδιώξεών σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιήστε διαφορετικούς τύπους στόχων για να μετρήσετε τους διάφορους τύπους μετατροπών, όπως τις αγορές στο διαδίκτυο, τον χρόνο παραμονή στον ιστότοπό σας ή το συνολικό αριθμό σελίδων που δέχονται επισκέψεις. Οι μετατροπές είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε πολύ πιο γρήγορα μετρήσιμα αποτελέσματα. Μία μετατροπή μπορεί να οριστεί μία πώληση. Μπορεί να οριστεί ο χρόνος παρακολούθησης μιας σελίδας. Γιατί εγώ μπορεί να έχω ανεβάσει ένα βίντεο το οποίο κρατάει 5 λεπτά και οι χρήστες έχουν δει μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Γι' αυτό για μένα δεν κάνει πετυχημένο το βίντεο. Έτσι, άρα η μετατροπή μου θα είναι να κάτσουν να δουν τα 3 λεπτά ή τα 5 λεπτά. Πάρα πολύ σημαντικός είναι και ο χάρτης μέσα στα Analytics, όπου μπορώ να βλέπω τα ποσοστά εισόδων και εξόδων σε μία ιστοσελίδα. Σημαντικό να μειώσω φυσικά τις εξόδους, χωρίς καμία άλλη αλληλεπίδραση, και φυσικά θέλω να δω από ποιες σελίδες είναι αυτές οι οποίες προέρχονται οι χρήστες μου. Σήμερα διαβάσαμε μαζί για τα Analytics, μάθαμε πραγματάκια, εντάξει, εγώ λίγο τα ήξερα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο, κάντε την εγγραφή σας γιατί θα έρθουν και άλλα βίντεο, μέσα από τις δικές σας ερωτήσεις προέρχονται όλα αυτά. Ερωτήσεις μπορείτε να μου στείλετε είτε στη σελίδα μου στο Facebook Μάρκος Μυρνάκης, είτε στο Instagram msmirnakis. Και φυσικά βέβαια, αν βαριέστε να πάτε εκεί, εδώ στο βιντεάκι μια χαρά είναι, γράψτε μου σε σχόλια από κάτω, εγώ τα βλέπω και θα σας βγάλω το αντίστοιχο βιντεάκι.